Καλησπέρα σας. Η Σοφία Εφαντίδου και σας καλωσορίζω στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέρειας, όπου ο Όμιλος Κλασσικού Αθλητισμού Βικέλλας Βέρειας και η εκδόση αυτή Κυριακίδη διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Έλληνας Παπαϊωάννου «Η τέχνη της αναπνοής». Ένα βιβλίο που μας βοηθά με απλότητα να γνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα στη λειτουργία της αναπνοής. Η συγγραφέας Ελένη Παπαϊωάννου γεννήθηκε στη Βέρεια. Μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγκαμη και μητέρα δύο παιδιών. Ασχολείται ενεργά με τον αθλητισμό και αντλεί τις γνώσεις της μέσα από τις σπουδές της στο κέντρο Μπουτέικο της Ρωσίας. Η μέθοδο Μπουτέικο είναι βασισμένη στη φυσιολογία και προσφέρει απαντήσεις σε μια σειρά από ενηματικά σημεία της κλασικής ιατρικής, αλλά και θεραπευτικές επιλογές σε ουσιαστικά ανερμήνευτες και ανίατες παθήσεις που μαστίζουν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Σκοπός της είναι να μεταφέρει τις πολύχρονες γνώσεις της και την εμπειρία της, καθώς και τη βαθιά πίστη της στη δυνατότητα του ανθρώπου για αυτοθεραπεία. Για τον λόγο αυτό, διδάσκει και ένα αποτελεσματικό βιωματικό πρόγραμμα ζωής και ευεξίας που στηρίζεται σε αναπτυξιακές ασκήσεις. Ο λόγος της συγγραφέα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση, Σοφία. Ευχαριστώ τη Βιβλιοθήκη της Βέρειας για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και όλους εσάς που ήρθατε να μ' ακούσετε, να γνωριστούμε και να μοιραστούμε πολύτιμες πληροφορίες. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί βρίσκομαι στην πατρίδα μου, τη Βέρεια, όπου γεννήθηκα και έτσι σήμερα είμαι πολύ συγκινημένη που μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω το βιβλίο μου και εδώ, στη Βέρεια. Και να σας μεταφέρω ένα κομμάτι της γνώσης μου, της εμπειρίας μου. Εκτός από συγγραφέας, λοιπόν, είμαι σύμβουλος αναπνοής, πνεύμονοφυσιολόγος, κάτι που το έχω σπουδάσει στο εξωτερικό. Ασχολούμαι με λίγα λόγια με την αναπνοή. Μπορεί να σκέφτεστε τώρα τι είναι αυτό η αναπνοή, αφού τι θα μας πει, αφού ούτως ή άλλως όλοι αναπνέουμε, χρειάζεται να σκεφτόμαστε και την αναπνοή. Θα σας πω λοιπόν καινούργιες επιστημονικές ανακαλύψεις, αλλά θα σας πω με πολύ απλό τρόπο και θα σας εξηγήσω γιατί βρίσκομαι εδώ να σας μιλάω για την αναπνοή. Το ξέρετε αυτό καλύτερα ή πιο παλιοί, ότι η ζωή όσο περνάνε τα χρόνια φεύγει από το φυσιολογικό της ρυθμό και μέσα στις πόλεις δεν ζούμε πλέον φυσικά. Δηλαδή, από ό,τι μου λέει και ο πατέρας μου, τα παιδιά παίζαν έξω, τρέχαν όλη μέρα, τα φαγητά ήταν πιο αγνά, οι τροφές πιο αγνές, ήταν πιο λίγα και γενικότερα οι άνθρωποι ζούσαν πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον, πιο κοντά στο φυσικό τρόπο ζωής. Σήμερα όμως ζούμε σε ένα τεχνητό περιβάλλον, αποκομμένοι από τη φυσική μας κατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απορριθμίζονται λειτουργίες του οργανισμού μας. Μία από αυτές τις λειτουργίες που είναι και η σημαντικότερη όλων είναι η αναπνοή μας. Όταν γεννιόμαστε βέβαια, η αναπνοή μας είναι τέλεια. Διότι όταν γεννιόμαστε, είμαστε φτιαγμένοι έτσι από τον Δημιουργό, ώστε όλα να λειτουργούν τέλεια. Είμαστε ένας τέλειος οργανισμός. Καθώς περνάνε όμως τα χρόνια και βιώνουμε άγχος, στρες, τρεφόμαστε λάθος, με λάθος τροφές, με πολύ φαγητό, κλεινόμαστε μέσα στα σπίτια, σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουμε, η αναπνοή μας αλλάζει. Αλλάζει με έναν τρόπο όμως που δεν είναι καλός για το σώμα μας. Τον μηχανισμό της αναπνοής λοιπόν μελέτησε και ερεύνησε επί μισό αιώνα περίπου ο γιατρός Κωνσταντίν Παύλοβιτς Μπουτέικο, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία του υπεραερισμού και λέει πως η αναπνοή μας δηλαδή αλλάζει, χαλάει με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούνται ασθένειες στο σώμα μας. Συνέδεσε λοιπόν τη διαταραχή του ρυθμού της αναπνοής
με τις περισσότερες ασθένειες του σύγχρονου ανθρώπου. Και δίδαξε μία σειρά από αναπνευστικές ασκήσεις, πολύ απλές, τις οποίες θα βρείτε μέσα στο βιβλίο. Μπορεί να τις εφαρμόσει οποιοδήποτε και σε ηλικία από 6 χρονών και πάνω, οι οποίες ασκήσεις ξαναφέρουν την αναπνοή μας στο φυσιολογικό. Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να έχουμε. Και πραγματικά, ο Μπουτέικο στις κλινικές του βοήθησε χιλιάδες κόσμο να αυτοθεραπευτεί εφαρμόζοντας τις αναπνευστικές ασκήσεις και έναν γενικότερα πιο φυσικό και υγιεινό τρόπο ζωής και κυρίως αυτοί που βοηθούνται άμεσα μέσα από την εφαρμογή των ασκήσεων αναπνοής είναι οι άνθρωποι που έχουν άσθημα, ρινίτιδα, ειδικά τα παιδιά, όπου και εγώ έχω δουλέψει με παιδιά στα 10 χρόνια και που εφαρμόζω τη μέθοδο και τη διδάσκω και βλέπουμε πόσο γρήγορα και εύκολα θεραπεύονται τα παιδιά και δεν χρειάζονται πλέον φάρμακα και φυσικά δεν χρειάζεται να περάσουν τη ζωή τους με φάρμακα και με ένα τρόπο που δεν θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν στο δυναμικό τους. Οπότε οι ασκήσεις αναπνοής είναι απλές, απευθύνονται σε όλους γιατί μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού, στην καλύτερη οξυγόνωση και επομένως, αναλόγως με τα συμπτώματα που έχει ο καθένας, θα δει μια βελτίωση στο σύνολο της υγείας, μείωση των συμπτωμάτων, περισσότερη ενέργεια, πιο καλή διάθεση, γιατί η μειωμένη παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο, που προκαλείται εξαιτίας της λαθασμένης αναπνοής, οδηγεί πολλές φορές σε κακή διάθεση, σε πονοκέφαλο, σε κατάθλιψη, αλλά η αναπνοή συνδέεται και με όλα τα συστήματά μας, όχι μόνο με τους πνεύμονες και με την καρδιά και με την οξυγόνωση του εγκεφάλου και με το νευρικό σύστημα, επηρεάζει όλα τα συστήματα του οργανισμού άμεσα. Ο ίδιος ο Μπουτέικο έπασχε από υπέρταση, τα αίτια της οποίας δεν μπορούσαν να τα διευκρινίσουν και βάρκωσε στον εαυτό του τις ασκήσεις αναπνοής και μέσα σε ένα διάστημα 2-3 μηνών αυτοθεραπεύτηκε, ρυθμίστηκε η πίεσή του. Ουσιαστικά η πίεση είναι, θα λέγαμε, ένα ζόρι παραπάνω που τραβάει η καρδιά, διότι βρίσκει πολλά αγγεία κλειστά εξαιτίας της λάθους αναπνοής, πολλά μικρά τριχοειδή αγγεία κλείνουν. Με αποτέλεσμα η καρδιά να αναγκάζεται να παράγει μεγαλύτερο έργο για να μπορέσει να στείλει το αίμα και να περάσει από τα αγγεία αυτά. Όταν κάνουμε τις ασκήσεις αναπνοής, ανοίγουν τα τριχοειδή αγγεία, επομένως αποκαθίσταται η κυκλοφορία και η λειτουργία της καρδιάς. Θα κάνουμε και μαζί στο τέλος μια άσκηση αναπνοής, μια πολύ ωραία άσκηση στην οποία θα χαλαρώσετε και θα σας καθοδηγήσω εγώ και θα δείτε πώς θα νιώσετε. Θα σας πω λίγο και τη φυσιολογία της αναπνοής, αλλά θέλω περισσότερο να το καταλάβετε με τις αισθήσεις σας, την αναπνοή σας. Γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό. Γιατί ό,τι και να λέει κάποιος, αν δεν το νιώσω, δεν θα ξέρω αν είναι έτσι. Ας δούμε λοιπόν τι κάνει η βαθιά αναπνοή στο σώμα μας. Αν τώρα ξεκινήσετε να κάνετε πολλές βαθιές αναπνοές και γρήγορες, θέλετε να δοκιμάσετε? Ναι. Ναι. Βαθιές αναπνοές συνεχόμενες, μία μετά την άλλη. Πώς αισθάνεστε όταν φουσκώνετε ένα μπαλόνι, όταν η αναπνοή σας γίνεται αγχωτική και γρήγορη, πώς αισθάνεστε? Αισθάνεστε καλά? Όχι βέβαια, δεν αισθανόμαστε καλά. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πάρουμε αυτό και δεν υπάρχει χώρος για να μπει ο αέρας μέσα. Δεν υπάρχει χώρος. Ακριβώς. Ναι. Εσείς πώς αισθάνεστε όταν κάνετε βαθιές αναπνοές συνεχόμενες? Όχι όταν τρέχετε. Όταν τρέχουμε είναι φυσιολογικό να αναπνέουμε πιο πολύ αέρα. Αν κάθε. Ναι. Συνήθως ψιλοζωνίζουμε. Μια δυσφορία αισθάνεστε. Αισθανόμαστε δυσφορία όταν αναπνέουμε βαθιά ή αγχωτικά. Γιατί? Αφού δεν σας έχουν πει ότι όσο πιο πολύ αέρα παίρνετε, τόσο πιο πολύ οξυγόνο θα πάρετε. Ψέματα σας είπανε.
ψέματα σας είπανε, διότι αυτή είναι μια εσφαλμένη πεποίθηση, η οποία λέγει, το οποίο το προτείνουν εδώ και χρόνια, κάνε βαθιές αναπνοές για να πάρεις πιο πολύ οξυγόνο. Σήμερα ήρθα να σας πω ότι αυτό δεν ισχύει. Και το καταλάβατε και οι ίδιοι, γιατί λέτε ότι όταν παίρνω πολύ αέρα ζαλίζομαι. Ξέρετε γιατί ζαλίζεστε. Ακριβώς γιατί έχετε έλλειψη οξυγόνου όταν αναπνέετε βαθιά. Και επειδή ο εγκέφαλος βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο του σώματος, το οξυγόνο δεν φτάνει μέχρι εκεί και παθαίνουμε υποξία. Μείωση δηλαδή του οξυγόνου όταν παίρνουμε πολύ αέρα. Άρα ας κρατήσουμε αυτό στο νου μας, ότι δεν είναι καλό να αναπνέουμε πολύ αέρα. Εντάξει μέχρι εδώ. Είστε μαζί μου, με παρακολουθείτε. Θα το πούμε γιατί όμως δεν είναι καλό. Ποιο είναι το σωστό που πρέπει να αναπνέουμε. Θα τα πούμε όλα στη σειρά, με τη σειρά. Πρώτα θέλω να, επειδή υπάρχει η αντίληψη, πάρε βαθιά αναπνοή για να οξυγονωθείς, πρώτα θέλω να καταργήσω από το μυαλό σας αυτή την λανθασμένη πεποίθηση. Και το καταλάβατε τώρα με το παράδειγμα της βαθιάς αναπνοής, της γρήγορης ενώ κάθομαι. Ζαλίζομαι. Αφού ζαλίζομαι, δεν είναι καλό, δεν αισθάνομαι καλά, δεν οξυγονώνομαι. Άρα λοιπόν δεν με ωφελεί αυτού του είδους η αναπνοή. Γιατί όσο πιο πολύ αέρα παίρνω, τόσο πιο λίγο οξυγόνο θα κρατήσει ο οργανισμός μου. Φαίνεται περίεργο, όμως εξηγείται μέσα από τη φυσιολογία. Γι' αυτό και ο Μπουτέικο ονόμασε τη θεωρία του σύνδρομο χρόνιου υπεραερισμού. Υπεραερισμός σημαίνει ότι αναπνέω πιο πολύ αέρα από αυτόν που χρειάζεται το σώμα μου για να είμαι καλά. Υπεραερισμός. Αυτό που κάνουμε μερικές φορές να αναπνέουμε πιο βαθιά, σε μικρότερο βαθμό το κάνουμε στην καθημερινότητα χωρίς να το καταλάβουμε. Δηλαδή μόνιμα αναπνέουμε πιο πολύ αέρα από αυτό που χρειάζεται το σώμα μας. Για να είμαστε υγιείς, αυτό είναι στο βιβλίο της φυσιολογίας της ιατρικής, χρειαζόμαστε 5 λίτρα αέρα το λεπτό. Αλλά σύμφωνα με τις κλινικές μετρήσεις και τις έρευνες του Μπουτέικο, αλλά και τις δικές μου μετρήσεις που έχω κάνει στα τόσα χρόνια, έχω ανακαλύψει ότι το 99% του πληθυσμού αναπνέει από 7 μέχρι 20 λίτρα αέρα το λεπτό. Μπορεί να το μετρήσουμε και μαζί μετά, να δείτε πόσο αναπνέετε κι εσείς. Αυτό γιατί γίνεται. Ακριβώς για το λόγο που εξήγησα στην αρχή. Για παράδειγμα, όταν φουσκώνουμε το στομάχι μας, εμποδίζεται το διάφραγμα που βρίσκεται κάτω από το θώρακα και χωρίς να το καταλάβουμε, για αρκετή ώρα κάνουμε πιο βαθιές αναπνοές, δυσκολευόμαστε να χωνέψουμε. Ο άλλος βασική αιτία που χαλάει η αναπνοή μας και αναπνέουμε πιο πολύ αέρα είναι το στρες. Όταν έχουμε αγωνία για κάτι, όταν έχουμε άγχος, βλέπουμε ότι αλλάζει η αναπνοή μας. Καλύτερα που είναι εδώ. Έτσι ακούγεται πιο καλά. Yeah. Ωραία, γιατί και εγώ με το μικρόφωνο δεν κινούμε τόσο εύκολα. Αλλάζει η αναπνοή μας όταν αγωνιάμε για κάτι και στην καθημερινότητα που χρειαζόμαστε να προλάβουμε κάτι που έχουμε αγωνία, τι θα γίνει εκείνο, τι θα γίνει μετά άλλο. Δεν αλλάζει η αναπνοή μας, δεν αλλάζει ο ρυθμός της αναπνοής. Μήπως οι κάψεις που γίνονται. Περιμένετε λίγο, μην βιάζεστε. Να τα βάλουμε τη σειρά και θα πάρετε στο τέλος, αν μείνουν απορίες, θα τους καταλαβήσετε. Λοιπόν, η αναπνοή μας αλλάζει με τέτοιο τρόπο καθημερινά, ώστε οδηγούμαστε να αναπνέουμε πιο πολύ αέρα από το φυσιολογικό. Είπαμε ότι το φυσιολογικό είναι 5 λίτρα αέρα το λεπτό. Αυτό χρειαζόμαστε για να έχουμε καλή οξυγόνωση. Αλλά εμείς αναπνέουμε από 5 μέχρι 20 λίτρα αέρα το λεπτό. Ξέρετε τι παθαίνουμε στα 20 λίτρα αέρα το λεπτό? Κρίση πανικού. Η κρίση πανικού προκαλούνται μετά από πολύ κατανάλωση αέρα, πολύ υπεραερισμό. Και γι' αυτό τι κάνουμε στις κρίσεις πανικού? Βάζουμε μια σακούλα στο πρόσωπο, σε αυτό που έχει πάθει κρίση πανικού, όπου εκεί μέσα εκπνέει το διοξίδιο του άνθρακα και το παίρνει πίσω, και το διοξίδιο του άνθρακα ανοίγει τους αεραγωγούς, τα τριχοειδή αγκία και ελευθερώνει την αναπνοή του. Άρα δεν του λείπει οξυγόνο μόνο, του λείπει και διοξίδιο του άνθρακα. Γιατί όταν κάνουμε υπεραερισμό,
Όταν βρισκόμαστε πάνω από τα 5 λίτρα αέρα το λεπτό, μειώνεται ένα αέριο στο σώμα μας, πολύ σημαντικό, το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό, με την αλκώδη διαταραγμένη αναπνοή, μειώνεται κάτω από το φυσιολογικό στον οργανισμό. Το φυσιολογικό είναι 45 μονάδες τετραγύρου στο αίμα μας. Όταν λοιπόν η αναπνοή μας είναι εκτός ρυθμού, που είναι δεδομένο ότι είναι, σε άλλους λιγότερους, σε άλλους περισσότερο, έχουμε μείωση του πολύτιμου αερίου, του οξυδίου του άνθρακα, που οι περισσότεροι το λένε άχρηστο προϊόν του μεταβολισμού. Καθόλου άχρηστο δεν είναι, είναι προϊόν του μεταβολισμού, αλλά δεν είναι άχρηστο, διότι το διοξείδιο του άνθρακα πάει μαζί με το οξυγόνο. Αν είναι μειωμένο το διοξείδιο του άνθρακα στο σώμα μας, θα είναι μειωμένο και το οξυγόνο. Με τη βαθιά αναπνοή, σιγά σιγά εκπνέουμε το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο φεύγει, μειώνεται από το σώμα μας. Διότι το διοξείδιο του άνθρακα δεν υπάρχει έξω από τον αέρα να το πάρουμε. Είναι 0,03%. Άρα, από πού θα το πάρουμε? Μόνο μέσα στο σώμα μας το παράγουμε, σαν αποτέλεσμα της κάψης. Αν κάνουμε μεγάλη αναπνοή, θα κάνουμε και μεγάλη εκπνοή και μέσα σε αυτή τη μεγάλη εκπνοή θα εκπνέουμε το διοξείδιο του άνθρακα που χρειαζόμαστε. Το χάνουμε, σιγά σιγά μειώνεται, φεύγει από το σώμα. Όταν μειώνεται λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακα, τι γίνεται? Το διοξείδιο του άνθρακα, σύμφωνα με ένα φαινόμενο της φυσιολογίας που ονομάζεται BOR, και το ανακάλυψαν δύο φυσικοί, ο Βέλικο και ο Μπορ, και πήρανε Νόμπελ γι' αυτό το 1908, είναι υπεύθυνο για την αποδέσμευση του οξυγόνου από το αίμα στα κύτταρα. Δηλαδή, το οξυγόνο μπαίνει μέσα στο μόριο της αιμοσφαιρίνης, έτσι ταξιδεύει μέσα στο σώμα μας, το οξυγόνο. Το παίρνουμε από τον αέρα, μπαίνει στο μόριο της αιμοσφαιρίνης και από εκεί και ταξιδεύει για να πάει ένα προς ένα στα κύτταρα, στα τρισεκατομμύρια κύτταρα του οργανισμού. Όταν φτάσει όμως εδώ στο κύτταρο για να δώσει το οξυγόνο, αυτή είναι η αιμοσφαιρίνη και θέλει να ξεκολλήσει το οξυγόνο για να πάει στο κύτταρο. Αν δεν υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα εκεί στους ιστούς, δεν μπορεί να ξεκολλήσει, μένει μέσα στην αιμοσφαιρίνη και το εκπνέουμε, φεύγει. Άρα ας κάνουμε εδώ μια σημαντική παρατήρηση πάνω σε αυτό που είπα πριν. Άρα δεν έχει σημασία να πάρουμε πολύ αέρα για να πάρουμε πολύ οξυγόνο. Ο οξυγόνο θα μπει μέσα στα πνευμόνια μας, αλλά δεν θα φτάσει στα κύτταρα. Εκεί καταρρίπτεται ο μύθος. Πολύς αέρας, παίρνω πολύ οξυγόνο. Ναι, παίρνω οξυγόνο, το εισπνέω, πάει όμως στο στόχο του. Δεν πάει. Διότι όσο πιο πολύ αέρα παίρνω, τόσο λιγότερο διοξείδιο θα έχω. Τα οξυγόνα δεν θα μπορέσουν να ξεκολλήσουν από το αίμα και θα τα εκπνεύσω. Άρα πήρα κάτι και το ξανά άφησα, άρα δεν πήγε στο στόχο του. Άρα λοιπόν, πώς πρέπει να είναι η αναπνοή μας? Σίγουρα όχι βαθιά. Καταλάβαμε ότι ο πολύς αέρας σημαίνει λιγότερο οξυγόνο. Η αναπνοή μας είναι ρυθμός λοιπόν. Η αναπνοή μας είναι ένα κύμα. Όταν το κύμα είναι πολύ μεγάλο, εδώ είναι ας πούμε 10 λίτρα αέρα το λεπτό, 15. Όταν η θάλασσα έχει τρικυμία, δεν προξενεί καταστροφές. Όταν ο αέρας είναι τρικυμισμένος πολύς μέσα στο σώμα μας, κάνει καταστροφές στο φυσικό μας σώμα. Γιατί αλλάζουν όλες οι ισορροπίες, μετακινείται το pH, αλλά γίνονται άπειρες βιοχημικές μεταβολές μέσα στο σώμα μας με την υπερβολή του αέρα, που βγάζουν το σώμα εκτός ισορροπίας και μετά παρουσιάζεται αυτό σαν ασθένεια. Μάλιστα, ο Μπουτέικο έλεγε ότι δεν υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν μόνο ασθενείς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εφόσον αναπνέουμε σωστά, τρώμε σωστά, ζούμε με έναν φυσικό τρόπο ζωής, δεν ασθενούμε. Και το σημαντικότερο όλο είναι η αναπνοή. Επειδή η αναπνοή είναι ο βασικός μηχανισμός. Χωρίς τροφή μπορούμε να ζήσουμε, για παράδειγμα, μέρες. Χωρίς νερό πάλι για κάποιες μέρες. Αλλά χωρίς αέρα μόνο για λεπτά. Άρα το πρώτο είναι η αναπνοή. Άρα τι κάνουν οι ασκήσεις? Φέρνουν την αναπνοή μας στο φυσιολογικό της κυματισμό. Δηλαδή, κάνουμε κάποιες
απλές αναπνευστικές ασκήσεις για ένα διάστημα καθημερινά, όχι για πάντα, για όλη μας τη ζωή, περίπου για ένα διάστημα 2 μηνών, 3 μηνών, κάνουμε καθημερινά τις ασκήσεις αναπνοής, οι οποίες ασκήσεις, η διαφορά που έχουμε από όλες τις άλλες που μπορεί να έχετε ακούσει από μεθόδους διάφορες, είναι ότι επηρεάζουν άμεσα το αναπνευστικό κέντρο του εγκεφάλου σας, το οποίο βρίσκεται εδώ πίσω, ανάμεσα στη γέφυρα και στον προμύκη μυελό. Αυτές οι ασκήσεις λοιπόν που δίδαξε ο γιατρός Μπουτέικο πάνε και επηρεάζουν το αναπνευστικό κέντρο του εγκεφάλου. Τι γίνεται, καθώς τις κάνουμε εμείς κάθε μέρα και θα τις δείτε και μέσα στο βιβλίο, θα τις διαβάσετε, είναι απλές και ωραίες ασκήσεις, σιγά σιγά αρχίζουν και αλλάζουν το αναπνευστικό μας κέντρο και κάποια στιγμή η αναπνοή μας μπαίνει στο φυσιολογικό της ρυθμό και δεν χρειάζεται εμείς να σκεφτόμαστε την αναπνοή μας. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τις 35.000 αναπνοές που παίρνουμε κάθε μέρα. Είναι αδύνατο. Κάνοντας λοιπόν τις ασκήσεις, ρυθμίζεται η αναπνοή μας στο φυσιολογικό και εφόσον θα αναπνέετε πιο σωστά, θα έχετε πάρα πολλά ωφέλη, τα οποία είναι αμέτρητα. Εγώ τα έχω βιώσει προσωπικά, αλλά και άνθρωποι που τους έχω διδάξει τις ασκήσεις έχουν δει να αλλάζει προς το καλύτερο η υγεία τους, αλλά και η ζωή τους. Διότι η αναπνοή δεν έχει να κάνει μόνο με το φυσικό σώμα, έχει να κάνει και με το πνεύμα. Και μάλιστα, επειδή μελετάω χρόνια και ψάχνω σχετικά με την αναπνοή, την έχω συναντήσει παντού. Σε όλους τους φιλοσόφους, στην ορθόδοξη χριστιανοσύνη, τη δικιά μας, στην η ορθόδοξη μοναχή, στο όρος, κάνουμε την άσκηση αναπνοής που θα κάνουμε τώρα εμείς μαζί. Παντού υπάρχει αναπνοή. Όλοι οι σοφοί πνευματικοί άνθρωποι, αλλά και επιστήμονες όπως ο Μπουτέικο, αναγνώρισαν την αξία της αναπνοής. Και έτσι λοιπόν έχω βρει παντού ποια είναι η τέλεια αναπνοή και πώς την περιγράφουν όλοι με διαφορετικό τρόπο, αλλά λένε όλοι το ίδιο πράγμα. Λέει, ο αληθινός άνθρωπος αναπνέει σαν να μην αναπνέει. Ένας φιλόσοφος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ήρεμη αναπνοή. Ο άνθρωπος που έχει πνεύμα, πίστη, δεν ταράζεται εύκολα, άρα δεν αλλάζει η αναπνοή του. Πότε αλλάζει η αναπνοή μας? Όταν συγχυζόμαστε, όταν έχουμε άγχος, όταν ταραζόμαστε, όταν θυμώνουμε. Δεν αλλάζει η αναπνοή μας. Ένας άνθρωπος που είναι σταθερός πνευματικά δεν ταράζεται από εξωτερικούς παράγοντες και εξωτερικές συνθήκες και έτσι η αναπνοή του παραμένει ήρεμη, παραμένει ατάραχη. Άλλο. Αν δεν αποκτήσεις τον έλεγχο της αναπνοής, δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτα. Έλεγε ο Γουστέρης και άλλους φιλόσοφους. Μαθαίνοντας να ελέγχουμε την αναπνοή μας και να είμαστε συνειδητά σε επαφή με την αναπνοή μας, γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γιατί όταν καταλάβουμε ότι όταν μας συμβαίνει κάτι που μας βγάζει εκτός εαυτού, εκτός της ακεραιότητάς μας θα το έλεγα, ακεραιότητα είναι όταν μπορώ να είμαι σε επαφή με τον εαυτό μου, όταν μπορώ να κρατάω την πίστη μου, ό,τι και αν συμβαίνει. Όταν λοιπόν η αναπνοή μου αλλάζει τακτικά, θυμώνω εύκολα, ταράζομαι εύκολα, σημαίνει ότι εξαρτώμαι πιο πολύ από εξωτερικές συνθήκες, από εξωτερικούς παράγοντες και λιγότερο από την πίστη μου, από τον εαυτό μου και από την ιεραρχή. Είτε θέλετε να το πείτε Θεό, είτε θέλετε να το πείτε Δημιουργό. Άρα η αναπνοή τι κάνει, με βάζει σε μια διαδικασία αυτογνωσίας. Οπότε την επόμενη φορά που κάποιος θα μου πει κάτι που θα με ενοχλήσει και θα δω ότι η αναπνοή μου αρχίζει να αλλάζει, θα πω ότι μέχρι να ηρεμήσω την αναπνοή μου και να την κάνω ένα απαλό κύμα, δεν θα πω ούτε μια κουβέντα, γιατί ό,τι πω θα είναι σίγουρα λάθος. Αλλά μόλις ηρεμήσω την αναπνοή μου, σίγουρα θα πω αυτό που πραγματικά θέλω να πω και που πρέπει να πω. Παράδειγμα, ή όταν έχω μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή μου, αν μπω στη διαδικασία να κάνω άσκηση αναπνοής κάθε μέρα για κάποια λεπτά,
γίνεται ένα θαυμαστό πράγμα. Ξέρετε, ο οργανισμός, το σώμα, πότε μόνο νιώθει ασφάλεια, σε ποια περίπτωση, μόνο σε μία. Όταν η αναπνοή είναι ήρεμη. Όταν η αναπνοή είναι ήρεμη, ο οργανισμός μας εισπράττει το μήνυμα της ασφάλειας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Όποτε η αναπνοή μας είναι ταραγμένη, αρχίζει και λειτουργεί το αρχαίγωνο αίσθηκτο fight or flight, φυγή ή μάχη. Όπου εκεί αρχίζουν και αλλάζουν όλες οι ορμόνες, γίνονται χημικές μεταβολές μέσα στο σώμα και ξοδεύουμε πάρα πάρα πολύ ενέργεια άσκοπα. Στην κατάσταση φυγής ή μάχης, την οποία εμείς βιώνουμε σήμερα συνέχεια, αλλά σε ένα φανταστικό κίνδυνο, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα λιοντάρι, χάνουμε όλη μας την ενέργεια με αποτέλεσμα να μην έχουμε ενέργεια και να κάνουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε. Η κατάσταση αυτή της φυγής ή μάχης ξεκινάει με την αλλαγή στην αναπνοή. Χωρίς αλλαγή στην αναπνοή δεν μπορούμε να βγούμε στην κατάσταση αυτή. Άρα, με την αναπνοή κρατάμε και συντηρούμε ενέργεια για να τη χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, δημιουργικά και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, χτίζοντας όμορφες, αληθινές, ειλικρινείς σχέσεις. Άρα, έχουμε περισσότερη ενέργεια. Αν ξεκινήσετε να κάνετε κάποια από τις ασκήσεις του βιβλίου, μπορείτε να διαλέξετε όποια θέλετε. Όλες είναι καλές και όλες έχουν καλό αποτέλεσμα. Βρείτε μία άσκηση, ανοίξτε τη τυχαία και πείτε: αυτή μου αρέσει. Θα τη μάθω καλά, θα την κάνω. Μπορείτε να τη συνδυάσετε και με τα βιντεάκια μου, το κανάλι μου στο YouTube, που είναι το Today for Greece. Αν μπαίνετε στο YouTube, που να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, γιατί βγάζω συνέχεια καινούργια βίντεο. Today for Greece. Οπότε, βλέποντας και το κανάλι, βλέποντας και το βιβλίο, θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε καλύτερα τις ασκήσεις. Και κάνοντάς τις, το πρώτο που θα νιώσετε είναι αύξηση στην ενέργεια. Αρχίστε να νιώθετε μια ωραία ενέργεια, μια ωραία ροή ενέργειας που θα σας δίνει την ευκαιρία να είστε πιο αποτελεσματικοί μέσα στη μέρα και να κάνετε ίσως και εξτρά πράγματα. Το άλλο που θα νιώσετε είναι καλύτερη διάθεση. Πολλές φορές η κατάθλιψη έχει συνδυαστεί με μειωμένη παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο. Καθώς κάνετε τις ασκήσεις αναπνοής, θα οξυγονώνετε καλύτερο κέφαλο, θα βελτιωθεί η διάθεσή σας. Μερικές φορές δεν λέμε είμαι σε κακή διάθεση χωρίς να ξέρω ή έχω πονοκέφαλο χωρίς να ξέρω. Πονοκέφαλος, ας μην είμαι υπερβολική, 90% είναι ελλειπής οξυγόνωση. Οπότε θα έχετε πιο πολύ ενέργεια, καλύτερη διάθεση και φυσικά μετά, σιγά σιγά, αυτό δεν θα γίνει από την πρώτη μέρα, θα αρχίσει να μπαίνει σε μία τάξη το σώμα σας. Δηλαδή, ο καθένας κάπου έχει μία ανισορροπία στο σώμα του, θα αρχίσει και κάποια συμπτώματα, έτσι, θα αρχίσει να βλέπει τα συμπτώματα αυτά να μειώνονται και να φεύγουν. Μέχρι μπορεί να εξαλειφθούν πλήρως τα συμπτώματα, αναλόγως πόσο αφοσιωμένος θα είναι κάποιος στις ασκήσεις. Στα χρόνια αυτά που δουλεύω με ανθρώπους, έχω δει ανθρώπους να θεραπεύονται απόλυτα, ανθρώπους να βελτιώνουν την κατάστασή τους, κυρίως ανθρώπους με άσθημα έχω βοηθήσει πάρα πολύ, όπου στο άσθημα έχουμε φοβερή επιτυχία, όπως είχε και ο Μπουτέικο, γιατί το άσθημα έχει να κάνει καθαρά με τη φυσιολογία, το άσθημα είναι άμυνα και όχι ασθένεια, οπότε το άσθημα δεν μπορώ να πω ότι θεραπεύεται, γιατί δεν είναι αρρώστια το άσθημα. Είναι μια άμυνα που κάνει ο οργανισμός απέναντι στη λάθος αναπνοή. Μόλις η αναπνοή έρθει στο φυσιολογικό, δεν υπάρχει λόγος να εμφανίσετε το άσθημα. Το άσθημα ουσιαστικά, για να σας το πω λίγο κι αυτό, είναι... ας πούμε ότι αυτή είναι η αεραγωγή μας, έτσι είναι σαν δέντρο. Εδώ στα πνευμόνια έχουμε αεραγωγούς, οι οποίοι καταλήγουν σε πιο... Είναι οι βρόχοι, τα βροχιόλια, τα οποία καταλήγουν σε μικρές μπαλίτσες, εκατομμύρια μικρές μπαλίτσες. Εδώ μέσα μπαίνει ο αέρας στα πνευμόνια μας, είναι και οι κυψελίδες αυτές. Εδώ πάει ο αέρας, δεν πάει πουθενά άλλο μέσα στο σώμα, αέρας, μόνο στις κυψελίδες. Όταν το διοξείδιο του άνθρακα είναι κάτω από το φυσιολογικό, όπως είπαμε, μειωμένο, τι γίνεται στους βρόχους, αρχίζει και στενεύει διάμετρος. Αυτά είναι τυλιγμένα με αγγεία, λίες μυϊκές σύνες, όχι αγγεία, οι βρόχοι. Στην έλλειψη διοξειδίου του άνθρακα είναι σαν ένα σκηνή αυτό που σφίγγει και μειώνει τη διατομή, το άνοιγμα των αεραγωγών.
Όταν κάνουμε ασκήσεις και αρχίσει και ανεβαίνει το διοξίδιο, το άνθρακα είναι βροχοδιασταλτικό, ανοίγει τους βρόχους και ελευθερώνεται, περνάει ο αέρας. Ελευθερώνεται η αναπνοή. Κάνει δηλαδή ό,τι κάνουν τα εισπνεώμενα, τα βροχοδιασταλτικά, εμείς το κάνουμε με φυσικό τρόπο. Αυτό σιγά σιγά εγκαθίσταται στον οργανισμό η αναπνοή, οπότε ρυθμίζεται το διοξείδιο του άνθρακα στο φυσιολογικό, ανοίγουν οι βρόχοι και ελευθερώνεται η αναπνοή. Αυτό ισχύει όσον αφορά και από το ανώτερο μέχρι το κατώτερο αναπνευστικό, αρχίζει και λειτουργεί φυσιολογικά. Άρα το άσθημα δεν είναι ασθένεια, είναι άμυνα που κάνει το σώμα, επειδή παίρνουμε πολύ αέρα. Σου λέει μην παίρνεις πολύ αέρα, γιατί κινδυνεύεις να πεθάνεις. Για παράδειγμα, στον υπεραρισμό, το pH μας, που είναι 7,365, αν κάνουμε πολύ υπεραρισμό, μετακινείται πολύ προς το αλκαλικό, προς το 8. Άμα μείνει στο 8, πεθαίνουν σε λίγα λεπτά. Το σώμα όμως δεν σε αφήνει να πεθάνεις. Κρατάει τη ζωή και σου λέει, επειδή δεν καταλαβαίνεις και να πνέεις πολύ, εγώ θα μικρύνω τη διατομή, θα σε αναγκάσω να πάρεις πιο λίγο αέρα για να επιβιώσεις. Σωστικός μηχανισμός είναι το άσθημα. Και ειδικά στα παιδιά που τα υγεία τους είναι καινούργια και μπορούν να λειτουργήσουν τέλεια σαν οργανισμοί, ξεπερνάνε πάρα πολύ γρήγορα το άσθημα. Και αυτός είναι και ο λόγος που έγραψα και το πρώτο βιβλίο είναι για παιδιά, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά να μεγαλώσουν γνωρίζοντας την αναπνοή και να μην τυραννιούνται, γιατί ένα παιδί που έχει άσθημα αλλάζει όλη η ποιότητα της ζωής του, αλλάζει όλη του η ζωή, χωρίς λόγο, μπορεί να θεραπευτεί σε 2 μήνες. Και το πλακώνουν στα εισπνεώμενα, κορτιζόνες, και δεν θεραπεύεται και όλα πολλές φορές, έτσι. Εφόσον δεν αλλάζει σελβητά την αναπνοή του το παιδί και συνεχίζει να αναπνέει βαθιά, μπορεί να φεύγουν τα συμπτώματα του άσθματος, αλλά μετά την άμυνα θα την κάνει κάπου αλλού ο οργανισμός. Γιατί δεν θα σταματάει να κάνει άμυνα εφόσον συνεχίζει λάθος αναπνοή. Έτσι λοιπόν η αναπνοή είναι πάρα πολύ σημαντική για κάποιον που έχει πίεση, για παράδειγμα, δεν θα κόψει αμέσως έτσι το φάρμακο της πίεσης, αλλά κάνοντας τις ασκήσεις, σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανοίγουν τα τριχοειδή αγγεία, γιατί είπαμε ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι διασταλτικό, οπότε έχει μια πίεση μέσα στα αγγεία και τα ανοίγει. Αρχίζει να γίνεται κυκλοφορία καλύτερα σε όλο το σώμα και κάποια στιγμή μπορεί να μην χρειάζεται και τα φάρμακα. Αναλόγως την κατάσταση, τα λάθη που έχουμε κάνει τόσα χρόνια κτλ., ο καθένας θα δει ένα όφελος με τις ασκήσεις αναπνοής, από ικανοποιητικό μέχρι πολύ μεγάλο. Εγώ πολλές φορές εμπνεύσεις που είχα ή ιδέες που μου ήρθανε είναι στη διάρκεια που κάθομαι και κάνω άσκηση αναπνοής. Και είναι και σαν μια προσοχή, θα έλεγα, η άσκηση αναπνοής, γιατί αυτό ήθελα να σας πω πριν. Τώρα έχω πολλά να σας πω και δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ, αλλά προσπαθώ περισσότερο να σας μεταφέρω εκτός από τη φυσιολογία και την αίσθηση για να το πάρετε όχι μόνο με το νου αλλά και με την καρδιά σας. Γιατί όταν νιώσει και η καρδιά και ο νους, τότε κάτι το καταλαβαίνουμε καλύτερα. Λοιπόν, έλεγε ένας από τους πρώτους στο Άγιον Όρος ησυχαστές, τον τρόπο της προσευχής. Αυτό το βάλω στο καινούργιο μου βιβλίο, γράφω τώρα τρίτο βιβλίο και το έχω εκεί μέσα. Κάθισε, λέει, σε ένα μέρος απόμερο, ήσυχο, και άφησε το λογισμό σου από όλα τα έξω, και φέρε τον λογισμό σου σε σένα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να αφήσουμε τις σκοτούρες της έγνης και να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας. Και κράτα για λίγο την αναπνοή σου, δηλαδή μικρύνε την αναπνοή σου, συγκράτησέ την. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, οι ησυχαστές φτάνανε σε μια κατάσταση τέτοιας φώτισης που το λέγανε το άκτιστον φως. Σας το λέω αυτό γιατί η αναπνοή μας φέρνει και σε μία διάδεια πνευματική, είναι από την οξυγόνωση που γίνεται στον εγκέφαλο, είναι από την ηρεμία, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ το νευρικό σύστημα η αναπνοή επίσης. Είναι η ηρεμία που φέρνει στο νευρικό σύστημα, είναι η οξυγόνωση, όλα αυτά μαζί ανοίγουν τον εσωτερικό μας κόσμο, γιατί όλοι είμαστε υπέροχοι και θεϊκοί, με απίστευτες δυνατότητες και απίστευτα ταλέντα που ίσως δεν τα έχουμε ανακαλύψει, εμπνεύσεις που ίσως δεν έχουμε ανακαλύψει, και η αναπνοή, πέρα ότι μας φέρνει υγεία, είναι ένας δρόμος
για να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε ακόμη ένα κομμάτι από τον θεϊκό μας εαυτό. Και ακόμη ένα, και ακόμη ένα, γιατί αυτό δεν τελειώνει ποτέ και δεν έχει να κάνει ούτε με την ηλικία, ούτε με το ποιοι είμαστε, που είμαστε, γιατί όλοι είμαστε υπέροχοι. Όλοι κρύβουμε μέσα μας το χρυσό μας θεϊκό εαυτό. Βέβαια, η αναπνοή, πέρα από την πνευματικότητα και την φυσική υγεία, είναι και σωστικός μηχανισμός, εφόσον μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε σωστά, γιατί ο οργανισμός μας είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε να αντέχει το στρες, αλλά σε ένα βαθμό. Ας πούμε ότι αυτό είναι ένα ποτήρι που κάθε μέρα γεμίζει από στρες. Είμαστε φτιαγμένοι, αντέχουμε. Δεν το αδειάζουμε όμως. Δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να το αδειάζουμε. Κάποιοι βρίσκουν τρόπους και το αδειάζουν το ποτήρι. Όταν δεν βρίσκουμε όμως τρόπους να το αδειάσουμε και ξεκινήσει το ποτήρι, τι σημαίνει αυτό? Ασθένεια. Αλλά τώρα πλέον δεν μιλάμε για απλές καταστάσεις, μιλάμε για σοβαρές. Μιλάμε για καρκίνους, για αυτοάνοσα. Όταν συσσωρεύεται στρες, που ξεκινήσει το ποτήρι, τότε έχουμε ασθένειες πιο δύσκολο να τις ξεπεράσουμε. Για μένα όλες οι ασθένειες κρυπτελνιούνται, αλλά γιατί να φτάσουν εκεί? Τι κάνει λοιπόν η άσκηση αναπνοής που κάνω κάθε μέρα? Εγώ λέω ότι σε 2 μήνες ρυθμίζεται ο αναπνευστικός μηχανισμός, όμως εγώ κάνω άσκηση αναπνοής κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα γέμισε τόσο το ποτήρι. Με την άσκηση αναπνοής το κατεβάζω. Οπότε την άλλη μέρα έχω περιθώριο. Κι άμα στρεσαριστώ πολύ, ας πάει και ως εκεί. Να κάνω πάλι άσκηση αναπνοής, πάλι θα το κατεβάσω. Και έτσι δεν ξεχυλίζει το στρες. Όταν ξεχυλίζει το στρες από τον οργανισμό, τότε προκαλείται η ασθένεια. Με την άσκηση αναπνοής κάνουμε πρόληψη. Διώχνουμε καθημερινά το στρες και γι' αυτό φτάνει 1/4 τη μέρα. Να συγκεντρωθούμε στην άσκηση, να διάσουμε το στρες και να μην συσσωρεύουμε στρες. Τι γίνεται στο στρες? Ουσιαστικά, ο έλικας του DNA είναι χαλαρός στη φυσική, έτσι, στη φυσική μας κατάσταση, είναι ένας έλικας, έτσι ας πούμε. Όταν στρεσαριζόμαστε, αυτό το ελαττήριο συμπυκνώνεται και όταν συμπυκνωθεί πολύ, σπάει. Αυτό κάνει το στρες. Για την αναπνοή, άρα, επίσης, μπορούμε να αδειάζουμε από το στρες. Πολλά είπα, κάνουμε μια άσκηση αναπνοής, όλοι μαζί. Μετά θα με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και θα σας ενημερώσω και για τα σεμινάρια που κάνω, όπου όλο αυτό που εγώ έχω βιώσει σαν Έλενα τόσα χρόνια και με άλλους ανθρώπους και με τον εαυτό μου, που αφορά την αναπνοή, τη διατροφή, την άσκηση, αλλά και τη σκέψη, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε έλογα όταν, μπορεί κάποιος να το βιώσει σε 3 ημέρα σεμινάρια που κάνω στον Όλυμπο, στο Λιτόφορο, σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το Πάνθεον, μπροστά στο βουνό, όπου εκεί είμαστε παρέα 3 μέρες και όλη μέρα κάνουμε ασκήσεις αναπνοής, λέμε ωραία πράγματα, κάνουμε περιπάτους στο βουνό με τη σωστή αναπνοή, κάνουμε χαλάρωση και οραματισμό με τη σωστή αναπνοή και ανακαλύπτουμε όλοι πόσα υπέροχα πράγματα μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε καλά, αισθανόμαστε καλά και όταν γνωριζόμαστε και με άλλους ανθρώπους που μας μεταφέρουν και αυτή τις εμπειρίες τους, γιατί έρχονται στη σεμινάρια και άνθρωποι που έχουν κάνει μαζί μου συνεδρίες, έχουν θεραπευτεί, έχουν βοηθηθεί και σίγουρα όταν συναντάμε άλλους ανθρώπους που μας λένε ότι ναι, εγώ το έκανα και είδα αυτό και αυτό και αυτό στη ζωή μου, αποκτάμε και εμείς ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πιο πολύ σιγουριά για να θελήσουμε να το δοκιμάσουμε, να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν τώρα θα κάνουμε μαζί άσκηση και μετά θα πούμε και ό,τι άλλο θέλετε. Είναι η άσκηση αυτή πολύ χαλαρή, πολύ εύκολη. Θα σας καθοδηγήσω εγώ, εσείς δεν έχετε παρά να καθίσετε άνετα, να κουμπίσετε την πλάτη σας πίσω και να θυμάστε ότι η στάση του σώματος είναι πολύ σημαντική να αναπνέουμε σωστά, γιατί όταν σκύβουμε για πολλή ώρα μπροστά, είτε σε έναν υπολογιστή, είτε σε ένα γραφείο, είτε σε μια καρέκλα, τι κάνουμε? Την πρόχνουμε μέσα το διάφραγμα και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Το διάφραγμα είναι μια καμπύλη, η οποία έρχεται μία σε ευθεία, μία γίνεται καμπύλη. Όταν το πατάμε μέσα, δεν μπορεί να κινηθεί καλά το διάφραγμα, ζορίζεται η αναπνοή μας και μετά μας έρχεται πονοκέφαλος. Άρα, ίσια πλάτη, καλό θα ήταν να πατάτε τα πόδια κάτω
Δεν αφήνουμε ελεύθερο το διάφραγμα να είμαστε σταυροπόδι. Κάθε αίμα που πάμε τα χέρια στους μυρούς ή ελεύθερα πίσω. Γενικώς θέλω να αισθάνεστε το σώμα σας χαλαρό, άνετο, να μην έχετε κάπου ένταση. Και βάζουμε τη μουσική και εγώ θα σας καθοδηγήσω στην άσκηση τώρα. Θα σας μιλάω και θα σας καθοδηγώ. Αν θέλετε και σας βοηθάει, μπορείτε να κλείσετε τα μάτια σας για να μπορέσετε να συγκεντρωθείτε μόνο στον μηχανισμό της αναπνοής. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να κάνετε την άσκηση και με ανοιχτά μάτια. Αρχικά, θέλω να χαλαρώσετε, ξεκινώντας να παρατηρείτε το σώμα σας και όπου νιώθετε ότι υπάρχει ένταση, στα σημεία που αναφέρω, νοητικά διώχνετε την ένταση. Αφήνετε τους ώμους να χαλαρώσουν. Μαζεύουμε ένταση χωρίς να το καταλάβουμε στους ώμους και τον αυχαίνω. Χαλαρώστε τους ώμους και νιώστε τους ώμους να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Χαλαρώστε την περιοχή του αυχένα και νιώστε την πλάτη να χαλαρώνει καθώς ακουπάει στην καρέκλα. Χαλαρώστε και τα χέρια, πρώτα το δεξί χέρι, από πάνω, τον ώμο μέχρι κάτω, στις άκρες των δακτύλων. Εννοείται ότι αφήνουμε το χέρι μας χαλαρό και αν κάπου έχουμε σφιγμένο ή κρατημένο, το αφήνουμε να χαλαρώσει. Χαλαρώστε και το αριστερό χέρι και αφήστε την ένταση να εξαφανιστεί σιγά σιγά να φύγει από το σώμα. Είμαστε ασφαλείς, είμαστε καλά, μπορούμε να χαλαρώσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να ξεχάσει για λίγο όλα αυτά που τον απασχολούν και να κάνει κάτι πολύ ωραίο και καλό για τον ίδιο, για το σώμα του και να μπει στο δικό του κόσμο, ο νους, σε μία πόρτα που εκεί μέσα όλα είναι ήσυχα, ασφαλή και καλά. Αυτός είναι ο κήπος της ασφάλειας. Μπορείτε να τον επισκέπτεστε κάθε φορά που κάνετε αυτή την άσκηση. Χαλαρώστε τώρα το θώρακα και την περιοχή της κοιλιάς και νιώστε τον κυματισμό της αναπνοής καθώς ο θώρακας κινείται προς τα έξω με την εισπνοή και μετά πίσω με την εκπνοή. Το ίδιο κινείται και η κοιλιά. Όχι όμως γιατί παίρνει αέρα στην κοιλιά, όμως γιατί το διάφραγμα, καθώς ισοπεδώνεται, πιέζει την κοιλιά και όλα τα όργανα που βρίσκονται μέσα και έτσι η κοιλιά μας κινείται κατά την εισπνοή και την εκπνοή εξαιτίας του διαφράγματος. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό όταν κινείται το διάφραγμα ελεύθερο, γιατί λειτουργούν όλα τα όργανα καλύτερα που βρίσκονται στην κοιλιακή χώρα. Νιώστε λίγο και παρατηρήστε το ρυθμό της αναπνοής σας μέσα στο νου σας. Όπως σας έδειξα πριν το κύμα, αν τώρα εσείς παρομοιάζετε την αναπνοή σας με κύμα, ποιος θα ήταν αυτός ο κυματισμός? Μπορείτε να το φτιάξετε λίγο στο μυαλό σας και να ακολουθήσετε νοητικά το κύμα της αναπνοής καθώς εισπνέετε και εκπνέετε. Παρατηρήστε με το νου σας. Παρατηρήστε την αναπνοή σας για λίγο χωρίς να κάνετε κάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για να αναπνέουμε από τη μύτη και μόνο από τη μύτη. Οπότε η άσκηση γίνεται με εισπνοή και εκπνοή μόνο από τη μύτη. Η μύτη είναι ο προστατευτικός μας μηχανισμός όπου συγκρατεί όλα τα μικροσωματίδια και φωνεύει τα μικρόβια και δεν τα αφήνει να περάσουν στα πνευμόνια. Άρα να θυμάστε να αναπνέετε πάντα και μόνο από τη μύτη. Άλλωστε, λέει ότι ο Θεός φύσηξε τον αέρα στα ρουθούνια του ανθρώπου και όχι στο στόμα. Αυτό δεν λέει τυχαία. Είμαστε φτιαγμένοι να πνεύουμε από τη μύτη. Παρατηρήστε τώρα την κίνηση στο θώρακα καθώς εισπνέεται και εκπνέεται και θέλω να πάμε στο επόμενο βήμα της άσκησης που είναι να κάνουμε λίγο πιο μικρή την αναπνοή μας στο θώρακα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μικρύνουμε λίγο τις εισπνοές μας. Θα κάνουμε λίγο μικρότερη την αναπνοή μας και έτσι θα νιώσουμε το θώρακα να κινείται σιγά σιγά λιγότερο. Ο αληθινός άνθρωπος αναπνέει σαν να μην αναπνέει. Η αναπνοή του είναι πολύ ήρεμη, δεν είναι ανιχνεύσιμη. Σχεδόν καθόλου δεν κινείται ο θώρακας. Δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε κίνηση.
στην τέλεια αναπνοή. Και εσείς προσπαθήστε σιγά σιγά να φανταστείτε ότι ο θώρακάς σας κινείται όλο και λιγότερο. Η αναπνοή σας γίνεται αθόρυβη, γίνεται απαλή, γίνεται μικρή, γίνεται ήσυχη, σαν τον απαλό κυματισμό μιας καλοκαιρινής θάλασσας. Είναι πολύ απαλός ο κυματισμός, ανεπαίσθητος, αδιόρατος. Θέλω να προσπαθήσετε να κάνετε έτσι σιγά σιγά την αναπνοή σας. Μην ανησυχείτε, η άσκηση είναι απόλυτα ασφαλής και παρότι εσείς τώρα νιώθετε ότι σας λείπει ο αέρας, στο σώμα σας πηγαίνουν πιο πολλά οξυγόνα. Έχετε δηλαδή καλύτερη οξυγόνωση από ό,τι είχατε πριν, παρότι αισθάνεστε μια μικρή έλλειψη στον αέρα ή μάλλον ακριβώς γι' αυτό έχετε καλύτερη οξυγόνωση. Κάποια μικρά αρχεία αρχίζουν και ανοίγουν μέσα στο σώμα σας. Μπορεί να το νιώσετε. Μπορεί να νιώσετε πιο πολύ ζέστη μέσα στο σώμα σας ή ένα μούδιασμα σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Είναι γιατί ανοίγουν μικρά τυφοειδή αρχεία που σας τροφοδοτούν με οξυγόνο. Μπορεί να νιώσετε μια αίσθηση βαθιάς χαλάρωσης που έχει να κάνει με την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα στο αίμα και στα πνευμόνια, το οποίο είναι φυσικό, ηρεμιστικό και χαλαρωτικό. Μπορεί να νιώσετε επίσης μια ελαφριά έτσι ζάλη που και αυτό οφείλεται σε τριχοειδή αγκία που ανοίγουν και εφοδιάζουν τον εγκέφαλο με περισσότερο οξυγόνο. Αν νιώσετε πως δεν μπορείτε να την στηρίξετε την άσκηση και ότι σας κουράζει, μπορείτε να σταματήσετε για ένα λεπτό την προσπάθεια και ξανά λίγο μετά να προσπαθήσετε πάλι. Αποφύγετε όμως ωστόσο να πάρετε βαθιές αναπνοές σε αυτή τη φάση. Όταν έχει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δεν μπορεί να θέσει αποτελεσματικά τους μηχανισμούς της αυτοθεραπείας. Τώρα όμως, ξεκινήσατε ήδη να αυτοθεραπεύεστε. Κάνατε ήδη την αρχή, αυτή τη στιγμή. Δώσατε το μήνυμα της ασφάλειας και ξεκίνησε η αυτοθεραπεία μέσα στο σώμα σας. Το σώμα είναι τέλεια φτιαγμένο, ο οργανισμός είναι τέλειος. Και αν φτιάξουμε τις κατάλληλες συνθήκες, ξέρει να αυτοθεραπεύει. Νιώθετε πολύ απαλά τον αέρα να περνάει από τα λουθούνια, τόσο απαλά που ίσα ίσα το αρχίζει στη βάση του λαιμού. Υπάρχει θέμα να διορθώσει, πάει και κάνει εκεί. Εκεί πάει ακριβώς, γιατί
Όταν κινούμαστε, για παράδειγμα, είναι επίσης πάρα πολύ καλό η γυμναστική, η κίνηση, το περπάτημα, οτιδήποτε. Αλλά όταν κινούμαστε, το οξυγόνο πάει πιο πολύ στους μυς, γιατί οι μυς το χρειάζονται. Όταν όμως καθόμαστε και κάνουμε άσκηση αναπνοής, το οξυγόνο πάει στην πάσουσα περιοχή. Γιατί εκεί το χρειάζεται. Αν για παράδειγμα παρατηρήσεις ανθρώπους που κάνουν την άσκηση που είχαν έναν τραυματισμό κάπου ή στον ώμο ή κάπου τους πονάει κάτι, ότι αρχίζουν και νιώθουν μούδιασμα εκεί. Γιατί εκεί ανοίγουν, αρχίζουν ανοίγουν την λιμφοειδή αγκία, περνάει αίμα με οξυγόνο και αποκαθίσταται σιγά σιγά. Όλα έχουν να κάνουν με το οξυγόνο. Ακόμη και ο πόνος έχει να κάνει με έλλειψη οξυγόνου. Εγώ έχω περίπου 30 χρόνια που δεν παίρνω παυσίπονα. Γενικώς έχω ένα καλό επίπεδο υγείας με τον τρόπο που ζω, αλλά σαν άνθρωπος που είμαι και επειδή είμαι και αθλήτρια, που τυχαίνουν κάποιοι τραυματισμοί, κάποιοι θα πονέσω κάποια φορά. Αλλά κάνοντας άσκηση αναπνοής και συγκεντρώνοντας την προσοχή μου στο σημείο του πόνου, ο πόνος μειώνεται και θεραπεύεται και όλη η περιοχή. Και έτσι αυτός είναι ο τρόπος που εγώ χρησιμοποιώ την άσκηση και ως παυσίπονο. Η μόνη περίπτωση που πήρα παυσίπονο, θα πω την αλήθεια, είναι για δόντι. Αυτό δεν παλεύεται. Έκανα άσκηση όλο το βράδυ για το δόντι. Ο πόνος δυνάμωνε, δεν έφευγε. Και λέω, εντάξει, θα κάνω μία εξαίρεση στα 30 χρόνια. Αλλά κατά τα άλλα δεν χρησιμοποιώ παυσίπονα, γιατί δεν τα χρειάζομαι. Η άσκηση λειτουργεί σαν παυσίπονο. Έχει γραφτεί μάλιστα και ένα βιβλίο ενός γιατρού πάνω σε αυτό, ότι το λέω και κάπου μέσα στο βιβλίο, ότι ο πόνος είναι ελπής οξυγόνωση πάλι. Άρα, τι κρατάμε όμως από τα πολλά που είπα? Θα κρατήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, πολλής αέρας, ίσον ασθένεια. Άρα, μη σας λένε να αναπνέετε πολύ, να πάρετε πολύ οξυγόνο, εσείς τώρα ξέρετε ότι ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Άρα, ένα αυτό. Δεύτερο, θα σας πω τα βασικά από αυτά που θα θυμάστε όταν φύγετε από εδώ. Τα άλλα θα τα μάθετε σιγά σιγά. Δεύτερον, αναπνοή από την μύτη. Πολύ σημαντικό. Τι κάνει η μύτη? Καθαρίζει τον αέρα από τα μικροσωματίδια που αιωνούνται. Άλλο βασικό είναι όμως ότι η μύτη έχει μέσα ένζημα τα οποία φωνεύουν τα μικρόβια. Στο στόμα δεν υπάρχει αυτή η ιδιότητα. Όταν αναπνέουμε συνέχεια από το στόμα, μικρόβια περνά στα πνευμόνια μας που μένουν 3 μήνες. Από τη μύτη δεν περνάνε μικρόβια. Το άλλο είναι ότι ειδικά τώρα που έχει και κρύο, η αναπνοή από τη μύτη θερμαίνει τον αέρα και τον φέρει στη θερμοκρασία των πνευμόνων. Η αναπνοή από το στόμα δεν το θερμαίνει τον αέρα και φέρνουν τον παγωμένο αέρα στα πνευμόνια, κάνουν σύσπαση στα λιμφοειδή αγκία, αρρωσταίνουν. Το άλλο είναι ότι επειδή είπαμε ότι χρειαζόμαστε πιο λίγο αέρα, η μύτη έχει μικρότερο άνοιγμα από το φάρικα. Επομένως, αναπνέοντας από τη μύτη, περνάει ο αέρας πιο αργά και σε όση ποσότητα χρειαζόμαστε. Έχει πιο κοντά στο φυσιολογικό η αναπνοή. Άρα, το πρώτο βήμα είναι να μάθουμε να αναπνέουμε από τη μύτη. Τώρα, για αυτούς που αθλούνται, είναι πιο δύσκολο να μάθουν να αναπνέουν από τη μύτη όταν είναι σε ένταση. Γίνεται όμως, και το έχουμε κάνει με αθλητές, και εγώ τρέχω αρκετά χιλιόμετρα, έχω τρέξει και μαραθώνιο, δεν μπορώ να πω ότι τρέχω λίγο, ανεβαίνω και σε βουνά, αναπνέω μόνο από τη μύτη, 100%. Κάποιος όμως που κάνει πρωταθλητισμό, μπορεί να φτάσει να αναπνέει από τη μύτη 90%, για παράδειγμα, και ένα 10% να αναπνέει από το στόμα όταν πια έχει πολύ κούραση, πολύ ένταση, αλλά είναι καλά, δηλαδή όταν θα είναι εδώ θα είναι καλά, δεν θα έχει θέμα, δεν πειράζει. Αλλά γενικώς στην καθημερινότητα δεν χρειάζεται να αναπνέουμε από το στόμα, θα θυμόμαστε πάντα να αναπνέουμε από τη μύτη. Όταν είμαστε μπουκωμένοι, θα κάνουμε την άσκηση ξεμπουκώματος. Θα τη βρείτε στα βιντεάκια μας. Αλλά να την κάνουμε τώρα και μαζί, δεν είναι δύσκολη. Η άσκηση που ανοίγει η μύτη γίνεται ως εξής. Καθώς βγαίνει ο αέρας από τη μύτη μας, όχι στην εισπνοή, στην εκπνοή, θα την δείξουμε σχηματικά και θα την κάνουμε τώρα μαζί, πολύ εύκολη. Αυτή είναι η εισπνοή και αυτή είναι η εκπνοή.
Καθώς εκπνέουμε, φυσιολογικά σταματάμε την αναπνοή μας, κρατάμε την αναπνοή μας. Και ξεσηκώνει η μύτη μας. Να το κάνουμε λίγο. Δεν θα αλλάξετε την αναπνοή σας, μην πάρετε βαθιά αναπνοή. Μην κάνετε έτσι. Νιώθετε τον αέρα να βγαίνει από τη μύτη. Κλείστε τη μύτη, κρατήστε λίγο την αναπνοή. Όποιος έχει βουκωμένη μύτη θα μας πει άμα άνοιξε. Κρατήστε για λίγο όσο νιώθετε άνετα, έτσι όχι να σκάσετε. Μόλις κουραστείτε, σταματήστε, το κάνουμε τρεις φορές. Τρεις φορές. Περιμένετε λίγο όμως, μην βιάζεστε. Λίγο να φύγει το ραχάνιασμα, επαναλαμβάνουμε. Για δοκιμάστε πάλι. Έτσι ξεμπουκώνουμε τη μύτη. Περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να σβρώχνουν προς τα έξω αέρα, να αναπνέουν βαθιά και έτσι μπουκώνει χειρότερα η μύτη. Η μύτη ξεμπουκώνει με κράτημα της αναπνοής. Κρατάμε την αναπνοή, μια, δύο, τρεις φορές και ανοίγει η μύτη. Στην εκπνοή κρατάμε την αναπνοή μας. Βγάζουμε αέρα και κρατάμε. Παίρνουμε από το ένα. Όχι, όχι, όχι. Κράτημα της αναπνοής και την δύο. Εκεί, τελείως. Ναι, τελείως. Για πόση ώρα. Όσο μπορούμε. Όσο μας κάψουμε όμως. Όχι εμείς εκπνοή. Όχι έτσι. Εκπνοή. Βγάζουμε. Μόλις βγει ο αέρας, κρατάμε και την αναπνοή. Άνοιξε λίγο η μύτη. Το κάνουμε και στην ισομετρική διαφορά. Ναι, πολύ σωστό, ναι. Εγώ το κάνω και μέσα στο αεροπλάνο πάρα πολύ για να μην βουλώνουν τα αυτιά μου. Και γενικώς, αν κάνετε πολλά πολλά κρατήματα, όπου το θυμάστε σε διάρκεια μιας πτήσης, μετά δεν θα έχετε ούτε με τα αυτιά πρόβλημα, αλλά ούτε και αυτή τη ζάλη, το jet lag μετά που λέμε μετά την πτήση. Κάνετε δεκάδες κρατήματα τέτοια, οπότε το θυμάστε και θα είστε πολύ καλά. Γενικώς, αυτή η άσκηση τα κρατήματα βοηθάνε πάρα πολύ και όταν κάποιος παθαίνει κρίση πανικού. Άμα αισθανθεί ότι πάει να πάει αυτή η κρίση, καλό είναι να αρχίσει να κρατάει λίγο-λίγο την αναπνοή του πριν την πάθει και έτσι μπορεί να την αποφύγει. Αλλά εκεί γίνεται με άλλο τρόπο, θέλει πιο μικρά κρατήματα της αναπνοής, όχι μεγάλα. Πάντως τη μύτη την ελευθερώνουμε, την ξεπουκώνουμε με κράτημα της αναπνοής. Είναι αυτό που θυμάστε. Θέλετε να με ρωτήσετε σχετικά με αυτά όλα που είπαμε σήμερα. Με την άζυλο αναπνοή, άζυλος. Τώρα θα με ρωτήσει η κυρία που και θα σας απαντήσω. Όσο κάνουμε την άσκηση, σας κρυβωθεί πάρα πολύ να πάρουμε και ανάση. Ναι, όλοι το νιώθουμε αυτό, είναι σημαντικό. Επειδή το αναπνευστικό σου κέντρο είναι προσαρμοσμένο σε αυτή την αναπνοή. Γι' αυτό λέω ότι κάθε μέρα λίγο θα αλλάζει και μετά δεν θα το νιώθεις κάποια στιγμή αυτό. Πρέπει να κάνουμε προσπάθεια για να το καταφέρω αυτό. Είναι εύκολο. Θέλει προσπάθεια. Μάθει, θέλει προσπάθεια. Ωστόσο, πριν που είπατε ότι παίρνουμε βαθιές αναπνοές όταν προσκόλουμε ένα μπαλόνι στην προσπάθεια αυτή. Και διαπιστώσαμε ότι αυτό είναι κουραστικό, ναι. Δεν το κάνουμε όμως αυτό συνέχεια. Δηλαδή, το κάνουμε συνέχεια, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Ναι. Πώς να το καταλάβουμε. Γι' αυτό και ο Μπουτέικο είπε ο χρόνιος κρυφός υπερέρισμος. Το κάνουμε συνέχεια, αλλά χωρίς να το καταλάβουμε. Δηλαδή το κάνουμε πολύ τακτικά και, αυτό. Και μετά απορυθμίζεται η αναπνοή μόνιμα. Προσθετικά πάει αυτό. Μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, απορυθμίζεται η αναπνοή στο αναπνευστικό κέντρο και μένει μόνιμα απορυθμισμένη. Μετά βλέπουμε στη διαδικασία αντίστροφο να τη ρυθμίσουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε ότι το κάνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι όταν αγχωνόμαστε η αναπνοή μας αλλάζει και αναπνέουμε 8 και 10 λίτρα αέρα το λεπτό. Αυτό είναι που χαλάει. Δηλαδή, για να στενάγουμε, ναι, αυτό ναι, ναι, θα άλλο δεν το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό και το λόγο ξεκινικό υπεραίσθημα. Με την άδειλο αναπνοή, τι γίνεται εκεί, συμβάλλει, ας πούμε, στην αναπνοή των πνευμόνων, η άδειλος, από το δέρμα. Η αναπνοή από το δέρμα, ναι, είναι ένα άλλο κομμάτι. Ουσιαστικά, εμείς μιλάμε για την αναπνοή που έχει σχέση να κάνει με τα πνευμόνια. Και αυτή είναι σημαντική, πολύ σημαντική αναπνοή. Και αυτό πάλι, αν βοηθάει η αναπνοή αυτή σε αυτή. Ναι, βοηθάει. Γιατί κάνοντας τις ασκήσεις αναπνοής, αρχίζουν και φεύγουν τοξίνες και από τους πόρους. Οπότε ανοίγει καλύτερα και γίνεται καλύτερα και το δέρμα και η δυνατότητα του οργανισμού. Στην άδειλο αναπνοή βελτιώνεται επίσης. Ναι, μπορεί. Όχι μπορεί, πάντα συμβαίνει αυτό. Κάποιος που θα μπει κανονικά στη διαδικασία να κάνει ασκήσεις αναπνοής, μία-δύο ώρες τη μέρα, είναι σαν να κάνει μία
αποτοξίνωση, οπότε συμβαίνει και μία αποτοξίνωση στον οργανισμό στις τρεις πρώτες εβδομάδες. Δηλαδή, βγάζει τοξίνο ο οργανισμός είτε με μίξες, είτε με λίγα δέκατα, το οποίο κρατάει τρεις μέρες. Αυτό είναι πολύ καλή ένδειξη. Σημαίνει ότι άρχισε, ενεργοποιήθηκε, δυνάμωσε η άγνοια μας. Ναι. Είναι καθαρά διαφραγματική. Ναι, ναι. Σωστή αναπνοή είναι διαφραγματική. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω και να το κάνετε, γιατί κάνοντας τις ασκήσεις που λέει μέσα στο βιβλίο, αυτό είναι και το ωραίο των ασκήσεων αυτών, όλα τα άλλα ρυθμίζονται από μόνα τους. Η αναπνοή μετά γίνεται διαφραγματική και γίνεται όπως πρέπει να είναι. Εσείς απλά κάνετε τις απλές ασκήσεις. Πώς ήταν αυτή που κάνουμε πριν και μετά. Θέλει να αφιερώσουμε μία ώρα τη μέρα στην αρχή, θέλει, ναι, τουλάχιστον. Στην αρχή, ώσπου να αρχίσει να αλλάζει η ένδειξη στον εγκέφαλο. Το οποίο μπορούμε να το χωρίσουμε τμηματικά 20 λεπτά το πρωί, 20 το μεσημέρι, 20 το βράδυ. Ο Μπουτέικο έλεγε ότι θέλει 1 με 2 ώρες τη μέρα αρχικά. Αλλά και λιγότερο να κάνετε δεν σημαίνει πως δεν θα έχετε όφελο. Το τέλειο είναι όμως να αφιερώσουμε χρόνο στην αρχή. Έτσι, για να μπορέσουμε να βάλουμε σε τάξη τον οργανισμό. Τα ενδιάμεσα γι' αυτό σας λέω, θα κάνετε τις ασκήσεις και όλα αυτά θα ρυθμιστούν, θα τα ρυθμίσει ο οργανισμός από μόνα τους. Εσείς για ποιο λέτε τώρα, για την άσκηση που κάναμε? Όχι. Λέω γενικά για την αναπνοή τη δικιά μου. Ναι. Παίρνω αναπνοή, μπορώ να κρατήσω αυτό, δηλαδή το να κρατήσεις την ανάσα σου μισό λεπτό, ένα λεπτό παράδειγμα λέω, ναι, και λιγότερο, γιατί με τα παλιά, ναι, δεν κρατιέται, είναι καλό αυτό ή δεν είναι? Καλά είναι τα κρατήματα της αναπνοής, αλλά με εκπνοή είναι πιο αποτελεσματικά. Όχι παίρνοντας αέρα, αλλά αφού βγάλουμε αέρα. Εισπνέω, κρατάω. Όχι, εισπνέω, εκπνέω και κρατάω. Μάλιστα. Εγώ ενδιάμεσα κάνω. Όλες οι ασκήσεις που θα δείτε και στο βιβλίο είναι με εκπνοή. Αλλά γενικώς οι ασκήσεις αυτές είναι απλές, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να είναι γιόγκη για να βελτιώσει την αναπνοή του. Και αυτή είναι και η διαφορά του Μπουτέικο από όλες τις άλλες μεθόδους, πραναγιάμα, τσίκο κτλ. Ότι οι ασκήσεις του απευθύνονται στον άνθρωπο που ζει σε μια κοινωνία με πολλές απαιτήσεις και δεν χρειάζεται να κάτσει να γίνει γιόγκη για να μπορέσει να βελτιώσει την αναπνοή του. Οι ασκήσεις είναι απλές. Δηλαδή, τις κάνει και ένα παιδί 6 χρονών που θα τις διαβάσετε και θα τις δείτε. Μία από τις ασκήσεις πάντως και πιο σημαντική ίσως είναι αυτή που κάνουμε μαζί. Προσπαθούμε να έχουμε την αίσθηση ότι δεν χορταίνουμε τον αέρα. Και αυτό είναι το κλειδί της άσκησης. Μικρέ, άρα κάνουμε πιο απαλό το κλίμα. Από τις γιόγκα, τις αναπνοές, αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή ότι το κράτημα γίνεται μετά από άγγισμα. Η διαφορά από τη γιόγκα είναι ότι οι ασκήσεις της γιόγκα είναι μεν πάρα πολύ καλές, αλλά οι ασκήσεις της γιόγκα θέλει κάποιος, να το πω, να μελετήσει πιο πολύ, να αφιερωθεί πιο πολύ για να τις καταλάβει σωστά και για να τις κάνει και πιο πολύ απευθύνονται σε ένα γιόγκι με άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία και όχι σε εμάς. Τις φτιάξανε άλλοι άνθρωποι, είχαν άλλη σκέψη, άλλο τρόπο ζωής. Είναι καλές όμως. Και αν κάποιος τις κάνει σωστά, είναι πολύ καλές. Ουσιαστικά και αυτές το ίδιο κάνουν οι ασκήσεις. Πάλι προσπαθούν να μειώσουν τον όγκο του εισπνέωμενου αέρα, οι ασκήσεις της Παναγιάμα. Αλλά γιατί να κάνει κάποιος να παιδέψει τόσο πολύ το μυαλό του, αφού θέλει να κάνει κάτι για να βελτιώσει την υγεία του. Γιατί να μην το κάνει με τον πιο εύκολο τρόπο. Άμα θέλει κάποιος να κάνει Παναγιάμα, όμως και του αρέσει, είναι πολύ ωφέλιμη. Πολύ καλή. Έχει μια διαφορά. Κράτημα γίνεται με τον αέρα μέσα. Η πραναγιάμα, επειδή έχω διδάξει χρόνια και πραναγιάμα και έχω τρυφήσει πάρα πολύ και έχω μελετήσει, διδάσκεται λάθος, συγγνώμη που θα το πω, αλλά αυτοί που τη διδάσκουν έχουν άγνοια της φυσιολογίας. Και επειδή κάποιος για να διδάξει ασκήσεις αναπνοής πρέπει πρώτα να ξέρει τι γίνεται με τα αέρια στα πνευμόνια, τι γίνεται μέσα στο σώμα, πώς αλλάζει η φυσιολογία. Εγώ τουλάχιστον όσους έχω δει να διδάσκουν πραναγιάμα έχουν μια παραποιημένη γνώση που έχει περάσει από την Ινδία, από γιόγκι σε γιόγκι
και από άσραμ στο κέντρο γιόγκα της Ελλάδας, που είναι τόσο παραποιημένοι, που τελικά καταμπερδεύει τον κόσμο, δεν καταλαβαίνουν πώς να αναπνέουν, τι να κάνουν, να αναπνέουν διαφραγματικά, να σταματάνουν. Οπότε, είναι μπέρδεμα. Για να σας εξηγήσω την Παναγιά μου, μπορώ να σας την εξηγήσω. Αλλά θα χρειαστούμε χρόνο. Διδάσκεται λάθος με λίγα λόγια. Διδάσκεται λάθος. Και κάποιες ασκήσεις, μάλιστα της Παναγιά μου, δεν έχουν σαν στόχο να ρυθμίσουν το αναπνευστικό μας κέντρο. Έχουν αποσκοπούν αλλού. Κάποιες ασκήσεις της Παναγιά μου μπορεί να αποσκοπούν σε κάποιες άλλες τεχνικές που εφαρμόζαν οι γιόγκοι για να διαλογιστούν, για να πετύχουν άλλα πράγματα. Δεν σας αποτρέπω από το να κάνετε την Παναγιά μου, να ξέρετε ότι αυτός που τη διδάσκει έχει και μια γνώση της φυσιολογίας και ξέρει τι γίνεται σε κάθε άσκηση. Γιατί αν κάποιος με ρωτήσει εμένα τώρα κάνω αυτή την άσκηση, τι γίνεται μέσα στο σώμα, μπορώ να το πω με λεπτομέρειες. Ότι αλλάζουν, πώς αλλάζουν τα αέρια, τι γίνεται με στα αγγεία του, τι γίνεται με στα πνευμόνια του, τι γίνεται με το pH του, τι γίνεται με τις χημικές μεταβολές μέσα στο σώμα. Και μετά όλο αυτό το περίπλοκο να σου δώσουμε μια πάρα πολύ απλή άσκηση. Μπορείς να τη μάθεις στο γιο σου, στον εγγονό σου, στην κόρη σου. Είχα κάνει μάλιστα ένα γκρουπ και με παιδάκια 4, 5 και 6 χρονών. Μια χαρά τις καταλάβαινε τις ασκήσεις. Γιατί να μην το κάνουμε απλό και να το κάνουμε περίπλοκο και γιώργικο. Αν θέλετε να το κάνετε γιώργικο, κάντε. Ιδιότικο. Καλό είναι και αυτό. Αν και το διδαχτείτε σωστά. Επειδή ασχολούμαι ερασιτεχνικά με τη μουσική και το τραγούδι, οι δάσκαλοι της φωνητικής σου λένε για να αυξήσεις το διάφραγμα σου και τα πλάγια, πώς το λένε τα πλάγια, παίρνουν τον αέρα, γεωμετωπικές αυτές ασκήσεις, πρέπει να παίρνεις όπως αναπνοή, να κρατάς και μετά εκπνοή. Ναι, κοιτάξτε, εμείς μιλάμε για την αναπνοή που έχουμε στην καθημερινότητα. Και εκπνοή και σιγά σιγά και όσο μπορείς αργότερα να το κάνεις. Δηλαδή, όσο μπορεί να κρατήσει, γιατί αυτό, η εκπνοή θα σου βγάλει και το τραγούδι θα σου βγάλει και τη φωνή θα σου βγάλει τα πάντα. Σωστό είναι. Αυτό όμως αφορά τον... Ο σκοπός του αυτής της άσκησης είναι να τραγουδήσετε, όχι να γίνετε καλά. Μάλιστα. Άντε το θέμα είναι όμως ότι προτιμώ να τραγουδήσω, να χαλάσω και την υγεία μου. Όχι, ξέρετε γιατί δεν θα την χαλάσετε. Γιατί δεν θα την χαλάσετε, γιατί ενώ την άλλη μέρα να πνέτε σωστά δεν πειράζει. Το τραγούδι σας δίνει ψυχική ανάταση και χαρά, οπότε εξισορροπούνται τα πράγματα εκεί, οπότε να το συνεχίσετε. Ναι. Στην άσκηση, συγκεκριμένα στο τρέξιμο, είναι σωστό να προσπαθούμε να πάρουμε παρατεταμένα και ήρεμα εισπνοή και πιο έντονα. Μην ασχολείστε με αυτό. Δεν νομίζω ότι θα σας ωφελήσει. Το σημαντικό που είχα να κάνει είναι να αναπνέετε από τη μύτη στο τρέξιμο. Το οποίο δεν ξέρω αν αναπνέετε από τη μύτη όταν τρέχετε, αλλά αν δεν αναπνέετε από τη μύτη, σας πάρει περίπου. Αλλά αν είναι 10% από το στόμα δεν πειράζει. Αν όμως το 90% είναι από τη μύτη, πράγμα που χρειάζεται χρόνο προσαρμογής ο οργανισμός, δηλαδή δεν είναι ότι θα το κάνει πρώτη μέρα και θα το πετύχετε, θα δώσετε την ευκαιρία να λάβετε τα ποσοστά. Δηλαδή σήμερα ανέπνευσα 40% από τη μύτη, σε μια εβδομάδα που το κάνω, σε 5-50, περίπου τι μήνες χρειάζεστε. Αλλά όταν θα φτάσετε να αναπνέετε εξ ολοκλήρου από τη μύτη, θα δείτε ότι θα έχετε πολύ περισσότερη αντοχή. Στην αρχή θα μειωθεί η αντοχή και μετά από 3 μήνες θα αυξηθεί σημαντικά η αντοχή σας και θα έχει πολύ λιγότερη κόπωση μετά το τέλος του τρεξίματος της τροφόλησης. Άρα μην ασχολείστε με αυτό, είναι λίγο μπερδευτικό και δεν είναι σίγουρο το όφελος. Ασχοληθείτε μόνο με την αναπνοή από τη μύτη, που έχει σίγουρα πολύ θετικά αποτελέσματα, λιγότερο γαλακτικό οξύ, πιο πολύ αντοχή, μικρότερο αίσθημα κόπωσης. Και όταν περπατάμε. Όταν περπατάμε, φυσικά. Έχω μέσα και ασκήσεις, αν βγαίνετε και περπατάτε, αν πάτε για ψώνια στη γειτονιά. Όπως είπα, επειδή ασκήσεις είναι προσαρμοσμένες στην καθημερινότητα, γιατί να χάνω χρόνο, καθώς περπατάω να κάνω μια άσκηση. Την έκανα τη μια μου την άσκηση σήμερα. Καθώς πλένω πιάτα, κάνω ακόμη μια άσκηση. Και έτσι τις προσαρμόζουμε στην καθημερινότητα τις ασκήσεις και φτάνουμε να κάνουμε μια μισή ώρα άσκηση αναπνοής, χωρίς να χρειάζεται και οπωσδήποτε να αφιερώσουμε χρόνο μόνο για αυτό. Αυτό είναι το ωραίο με τις ασκήσεις. Αλλά και αν μπορούμε να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο στη συγκέντρωση όπως κάναμε τώρα, επίσης είναι πάρα πολύ καλό.
Νομίζω ότι κάποιος είχε. Ναι, αυτό ήταν, ναι. Άτομα που πάσχουν από hub. Ναι, χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια. Είναι χρήσιμο, όλοι θα ζοριστούν. Λοιπόν, το hub, ξέρεις φαντάζομαι τι είναι. Ναι, είναι αλλίωση, κάποια τριχοειδή αγκία, χάνουν τη μορφή τους και με αποτέλεσμα εκεί οι κυψελίδες να χάνουν, έτσι πως είναι μπαλίτσες, χάνουν την ομοιομορφία τους και το σχήμα τους. Οπότε εκεί τι έχουμε, μειωμένη οξυγόνωση, έτσι. Άρα έχουμε μικρότερη έκταση των πνευμόνων η οποία οξυγονώνεται. Άρα δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε επαρκώς το οξυγόνο. Τι γίνεται τώρα, καθώς κάνεις ασκήσεις αναπνοής, κάποια μικρά τριχοειδή αγκία εκεί στην πάσχουσα περιοχή δεν έχουν καταστραφεί, απλά έχουν κλείσει. Και ανοίγουν και αρχίζει λίγο-λίγο αυτή η περιοχή και οξυγονώνεται σιγά-σιγά. Οπότε ένα μικρό κομμάτι από αυτό θα πάρει οξυγόνο, ένα άλλο πάλι μικρό κομμάτι το οποίο πάρει. Θα αρχίσει να φτιάχνει και καινούρια αγκίωση. Γιατί τώρα στην ιατρική παλιά λέγανε δεν γίνονται καινούρια αγκία. Τώρα ξέρουμε ότι δημιουργούνται καινούρια αγκία. Και μπορείς να βελτιώσεις πάρα πολύ την κατάστασή σου. Πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί αυτό που θέλεις εσύ ουσιαστικά είναι ακόμη ένα κομμάτι των πνευμόνων σου να οξυγονώνεται. Αυτό γίνεται. Δηλαδή υπάρχει βελτίωση σημαντική. Θέλει όμως υπομονή και προσπάθεια. Σίγουρα θα βελτιωθεί. Σε ποιο βαθμό αυτό εξαρτάται από σένα. Γιατί εμείς σήμερα μιλήσαμε για την αναπνοή, αλλά φυσικά για να έχουμε υγεία σημαντικό είναι και τι τρώμε, έτσι, και το αν γυμναζόμαστε και το πώς σκεφτόμαστε. Αλλά θα τα πούμε την άλλη φορά που θα έρθει. Επισκέψη πώς βοηθάει. Αυτό είπαμε στο επόμενο, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Στο τρίτο βιβλίο που θα γράψω, που το γράφω τώρα δηλαδή και θα βγει το Μάιο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, μετά υπόσχομαι να έρθω να το παρουσιάσω και εκεί μιλάω πιο πολύ για τη σκέψη, για την πνευματικότητα. Σχετίζεται με αυτό η ύπνωση. Πάντως να πω κάτι. Γιατί με τρεις άμα θέλουμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά, και σήμερα να αναπνέουμε. Πάντως πρέπει να θέλουμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά, πρέπει και σήμερα μόνο να αναπνέουμε. Δηλαδή. Και να. Γιατί όλη την ώρα είμαστε στην τσίτα. Αυτό είναι. Από την ώρα που κοιμόμαστε, είμαστε στην τσίτα. Θα ρυθμιστεί η αναπνοή σου, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό κάνουμε τι ασκήσεις. Κάνουμε την άσκηση να βγαίνουμε να βγαίνουμε, να μα κόβουμε στον δρόμο, να αρχίζουμε εμεί τα πνευματικά. Άμα θυμώσει κράτα 10 δευτερόλεπτα την αναπνοή σου και μετά. Ναι, άμα κρατήσουμε την αναπνοή, μειώνεται το θυμό. Πόση ώρα. Όσον αφορά την αποκατάσταση μετά από έντονη άσκηση. Ναι. Λοιπόν, μετά το τρέξιμο, αυτό που κάνω όσο πια, είναι αντί να αφήσω το λαχάνιασμα ανεξέλεγκτο, να προσπαθώ σιγά σιγά να το μαζέψω, να το κρατήσω. Δηλαδή, και έτσι μετά ρίχνω καρδιακούς παλμούς ένα λεπτό. Δηλαδή, τέλειωσες μια δύσκολη προπόνηση και έχεις λαχάνιασμα μετά. Αντί να το αφήσεις ανεξέλεγκτο, μάζευε το σιγά σιγά, μίκραινε τις αναπνοές σου. Ναι, τράβατε τις αναπνοές σου, μίκραινε να δεις πόσο γρήγορα θα χαμηλώνεις παλμούς. Αυτό είναι μόνο μετά την άσκηση που θα κάνεις μέσα στο σπίτι. Παραδείγματος χάρη, μετά βοηθάει η άσκηση της αναπνοής, θα δεις και στην αποκατάσταση. Φυσικά, ναι. Μετά από έναν αγώνα, ναι, δηλαδή. Πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ βοηθάει. Βοηθάει ναι. Πάρα πολύ. Ναι, στον αγώνα, όταν έχεις τα χειρίδες, ξέρω εγώ, κάτι μπορεί να αναπνεύσει από το στόμα πάνω στον αγώνα. Δεν πειράζει. Ενώ όλο τον άλλο καιρό εσύ βγάζει προπονήσει από τη μύτη, δεν πειράζει μετά στον αγώνα, δεν απάντησε κάτι. Εμείς μιλάμε για το περισσότερο ότι η αναπνοή μας είναι από τη μύτη. Τώρα, άμα αναπνεύσουμε κανένα δυο φορές από το στόμα, δεν χάθηκε ο κόσμος, θα πάθουμε και κάτι. Άμα αναπνέουμε συνέχεια. Αν πάμε σε μια έντονη προπονητική μονάδα. Θα βοηθήσει περισσότερο το να κρατήσουμε την αερόμη ή να αφήσουμε να πάρουμε το οξυγόνο που νιώθουμε ότι μας βγει. Ναι, αυτά τώρα, όταν θα κάνεις τις ασκήσεις, σίγουρα, όταν θα αρχίσεις τη διαδικασία να κάνεις ασκήσεις αναπνοής, εκεί που χρειαζόσουν πιο γρήγορα πιο πολύ αέρα, τώρα θα χρειάζεσαι πιο λίγο αέρα και πιο αργά. Δηλαδή θα έχεις πιο πολύ δυνατότητα στην άπνοια, ας το πω. Αλλά τις ασκήσεις κάνουμε πριν και υπάρχουν και κάποιοι που βάζουν στην προπόνηση. Αλλά καλό είναι να τις κάνουμε πριν και να προετοιμάσουμε το ανασυναστικό σύστημα. Στα δικά μου τα πέφτει η δικλίωση άπνοια που δουλεύει σε όλα. Ναι, γι' αυτό σου λέω, αυξάνεται η άπνοια.
Θα έχει πιο καλή άγνοια. Οπότε αυτό σημαίνει πιο πολύ αντοχή. Και λιγότερο γαλακτικό. Ναι. Ξέρουμε αν έχει καμία σχέση η έκφραση πήραν τα μυαλά τη αέρα με την αναπνοή. Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά έτσι φαίνεται, ναι. Γιατί άμα αναπνέει βαθιά, έτσι και κορδώνεται και... Να μπαίνει βαθιά, ναι. Όντως, ναι, καλό αυτό. Μπορεί να το βάλω στο μήνυμα. Ωραίο, ναι. Νομίζω ότι μέχρι να τα βαθώ καλά τα είπαμε. Σας ευχαριστώ. Χάρηκα που ήρθατε, που γνωριστήκαμε έτσι λίγο και δίνω ραντεβού με το καλό για το επόμενο βιβλίο. Θα έρθω πάλι εδώ να σας το παρουσιάσω και να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι.